Σας είχα προαναγγείλει εδώ και ημέρες ότι θα συζητήσουμε αυτό το διάστημα για το ζήτημα της ελιάς, της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και τη μεγάλη ανατροπή που έχουμε και αφορά και στις εξαγωγές των ελληνικών ελαίων που πλέον είναι αβάπτιστες, χωρίς όνομα, δεν μπορούν να χρησιμοποιούν το όνομα με το οποίο πήγαιναν στο εξωτερικό και τις συνέπειες. Οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει έντονο παρασκήνιο. Αναμένεται να καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Υπάρχουν πολιτικές πιέσεις και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να αλλάξει η απόφαση αυτή, να βρεθεί μια νομική φόρμουλα ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά όμως, να δούμε τι λέει η Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς διαμέσου του Προέδρου της, τον οποίο φιλοξενούμε απόψε στο δελτίο μας. Είναι ο κύριος Γιώργος Ντούτσιας, Γεωπόνος και Πρόεδρος Οργάνωσης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παρασκευά. Σας ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε να συζητήσουμε. Είναι ένα μείζον ζήτημα, γιατί οι ελιές τέτοιας ποικιλίας καλλιεργούνται κατά κόρον και στη στερεά Ελλάδα και αλλού, και από ό,τι έχω πληροφορηθεί, πολύ περισσότερες αλλού από ό,τι στη Μεσσηνία. Συγκεκριμένα, το 2,5% της παραγωγής της χώρας, η οποία ανέρχεται πλέον σε 100.000 τόνους, παράγεται στη Μεσσηνία. Ναι. Το 44% παράγεται στην Έτωλο Ακαρνανία, το 28% παράγεται στη Λακωνία, το 18% παράγεται στη Φθιώτιδα και ένα 7% παράγεται στις άλλες περιοχές. Μάλιστα. Οπότε το πιο μικρό ποσοστό έχει η Μεσσηνία. Η Μεσσηνία έχει το πιο μικρό ποσοστό, γιατί ακριβώς είχε και λίγα δέντρα που παρήγαγαν, αλλά και δεν φύτεψε δέντρα, τουλάχιστον από τότε που πήρε το ΠΟΠ, από τότε που θεσπίστηκε το ΠΟΠ. Ναι. Το οποίο είναι προέλευσης. Είναι μια προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Και σωστά είναι, νομίζω, γιατί είναι μια περιοχή που έχει συνδέσει το όνομά της, η Καλαμάτα, με την ελιά Καλαμών. Και αυτές οι ποσότητες που παράγει, πολύ καλά κάνει και τις έχει εξασφαλίσει με ΠΟΠ. Είναι ένα ΠΟΠ, αλλά θέλω να πω το εξής, ότι το ΠΟΠ αυτό, όταν θεσπίστηκε, κάπου ξέφυγε από την προσοχή, δηλαδή δεν μελετήθηκε το θέμα. Διότι οι ελιές Καλαμών της ποικιλίας, όχι της προέλευσης, της ποικιλίας γενικώς, πουλιώτησαν από το 1930, και τη δεκαετία του 1930 και με το όνομα Καλαμάτα Όλιβς. Καλαμάτα Όλιβς. Δηλαδή ελιά Καλαμάτα στην ουσία, αλλά στα, με το εγγλέζικο Όλιβς, ας πούμε, με το όνομα. Αυτό το θέμα σιγά σιγά έφτιαξε μια αγορά. Και θα πω δύο ημερομηνίες. Το 1930, το 1954 γίνεται ένα βασιλικό διάταγμα για τον έλεγχο των εξαγωγών, όπου εκεί αναφέρεται ότι οι ελιές Καλαμών που θα εξάγονται στην εξωτερική αγορά θα πρέπει να ονομάζονται Καλαμάτα Όλιβς. Αυτό έρχεται πλέον το 1979 με ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο θωρακίζει το όνομα αυτό και ρητά πλέον, υποχρεώνει όλους τους εξαγωγείς ότι όταν θα εξάγεται το προϊόν από τη χώρα της ποικιλίας θα ονομάζεται Καλαμάτα Όλιβς. Το 1993 γίνεται έτοιμα για την για να δεχθούν να γίνει ένα τα ΠΟΠ τότε που έγινε για όλα τα προϊόντα. Ναι. Έτοιμα, έκανε με τη Μεσσηνία ένα έτοιμα και έγινε δεκτό χωρίς να καταλάβουν τότε το Υπουργείο το πρόβλημα το οποίο θα δημιουργεί το στις εξαγωγές. Ναι. Το 1996 γίνεται, πώς το λένε, αποδεκτό το ΠΟΠ, γίνεται κανονισμός πλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και εκείνη τη στιγμή όταν η Ελλάδα πουλάγε 20.000 τόνους στο εξωτερικό, εκείνη τη στιγμή πλέον γίνεται το ΠΟΠ και η διοίκηση στέλνει κάποια έγγραφα τα οποία λέει ότι εσείς δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το όνομα, πρέπει να αλλάξετε το όνομα. Φανταστείτε τι άλλος έγινε, ναι, όταν εξάγεις 20.000 τόνους με ένα όνομα γνωστό, να πας να αλλάξεις το όνομα, να μην σε γνωρίζει κανένα στο εξωτερικό. Και ξεκίνησε από τότε μια διελκυστίνδα, η οποία μετά το 10 έγινε πλέον μεγάλο κακό, γιατί άρχισαν και κατεβαίνανε από τα ράφια με καταγγελίες δικές μας από εδώ από την Ελλάδα, κατεβαίνανε από τα ράφια του εξωτερικού, από τις μεγάλες αλυσίδες, το προϊόν που έγραφε Καλαμάτα Όλιβς. Ήρθε λοιπόν η απόφαση αυτή, η λεγόμενη απόφαση Αποστόλου, το 18, και ομαλοποίησε τα πράγματα να πουλάει και το ένα και το άλλο. Το ένα λοιπόν να είναι
pop. Το ένα είναι pop, pop, καλά. Και αφορά την παραγωγή της ελιάς στην Καλαμάτα και το άλλο είναι η ποικιλία καλαμών που υπάρχει σε όλες αυτές τις περιοχές που προαναφέραμε. Και το άλλο είναι το Καλαμάτα Όλιβς, το οποίο είναι η ποικιλία καλαμών. Μάλιστα. Αυτό έγινε από το 18 και μετά. Και έγινε μια προσφυγή από το σύνδεσμο των... Της Μεσσίνης, της Μεσσηνίας, ναι. Νομασίας Προελεύσεως, έγινε μια προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και η απόφαση του Συμβούλιου της Επικρατείας βγήκε πριν λίγες μέρες. Και δικαιώνει τους Μεσσήνιους. Δικαιώνει, ακριβώς, ακυρώνει την απόφαση. Ακυρώνει την απόφαση του 18. Την απόφαση Αποστόλου, ναι. Ακριβώς, και πλέον πάλι παραμένουν πλέον 70.000... Οι υπόλοιπες ελιές της ποικιλίας Καλαμάτας μένουν αβάφτιστες αυτή τη στιγμή ουσιαστικά, δηλαδή οι τόνοι αυτοί που πρέπει να εξαχθούν δεν έχουν όνομα. Και μπαίνει τώρα το ζητούμενο. Πώς θα λέγονται αυτές οι ελιές και τι θα γίνει με τις εξαγωγές μας? Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και μια τεράστια καταστροφή για τη χώρα. Εάν αυτό δεν λυθεί γρήγορα και γίνει και σύγχυση στις αγορές του εξωτερικού, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, γιατί όλα αυτά μαθαίνονται, ανοιχτές οι οικονομίες μας. Λοιπόν, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, πού πάνε τα πράγματα, γιατί τι συμβαίνει με το καλαμόν κτλ. Και αμέσως κουμπώνονται και ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται κάποια μηνύματα. Τι συμβαίνει, ενημερώστε μας, σταματάμε, δεν παίρνουμε. Ναι. Κάποιες παραγγελίες που είχαμε κάνει, θα τις καθυστερούμε, να δούμε τι θα γίνει. Αρχίζει το πρόβλημα πάλι. Φανταστείτε τώρα ότι έχουμε 70.000 τόνους που εξάγονται. Ναι. 70.000 τόνους το γελιές από την ποικιλία. Το ΠΟΠ μέχρι στιγμής, όλα τα χρόνια αυτά από τότε που έγινε από το 96, το maximum που έχει παρασκευάσει και πουλήσει, τα τελευταία 6 χρόνια, γιατί προηγούμενα δεν έχει ο Ελγό Δήμητρα στοιχεία. Mm-hmm. Από τον Ελγό Δήμητρα, λοιπόν, τα στοιχεία του maximum είναι 277 τόνοι. Το 0,34% των εξαγωγών. Μάλιστα. Οπότε, δηλαδή, μόλις 277, ας πούμε 280 τόνοι, θα μπορούν να εξαχθούν γιατί έχουν εξασφαλίσει το όνομα με ΠΟΠ, αλλά οι υπόλοιποι 70.000 τόνοι είναι αβάφτιστοι. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, τι μπορεί να γίνει και τι ζητάτε να γίνει, γιατί γνωρίζω ότι υπάρχει και ένας έτσι διπλωματικός πόλεμος, να το πω, και οι υπουργοί της Φθιώτιδας προσπαθούν να βρουν λύσεις, λένε οι πληροφορίες μου, και φορείς άλλων περιοχών. Όλοι οι φορείς. Και τα επιμελητήρια και της Τολοκαρνανίας και της Λακωνίας και της Φθιώτιδας και οι Δήμοι Μεσολογγίου κλπ. Καλά, αυτοί βέβαια είναι πιο έξω, αλλά και οι παραγωγοί βέβαια που έχουν αναστατωθεί πλέον, ναι, και οι επιχειρήσεις οι οποίοι έχουν επενδύσει πάρει σε αυτό το όνομα τα τελευταία χρόνια. Κοιτάξτε, η λύση είναι αυτή που πρότεινε και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στιγμή. Ναι. Ότι και τα δύο μπορούν να πουλάνε. Το ένα σαν ποικιλία, Καλαμάτα Όλιβς, το άλλο σαν ΠΟΠ. Γιατί κανένας από τους εξαγωγείς της ποικιλίας δεν βάζει ποτέ το ΠΟΠ μπροστά. Δεν το χρειάζεται το ΠΟΠ. Φανταστείτε ότι στη Μεσσηνία έχουν η οριοθετημένη ζώνη του ΠΟΠ παράγει 2 με 2.500 τόνους ελιές. Το ΠΟΠ δεν παρασκευάζει πάνω από 277 τόνους. Και οι υπόλοιπες ελιές πώς πουλιώτουσαν μέχρι τώρα? Πουλιώτουσαν Καλαμάτα Όλιβς. Δηλαδή φαίνεται ότι η συνταγή του ΠΟΠ δεν αρέσει. Γιατί στο φάκελο μας υπάρχει και συνταγή πάντα. Μια συνταγή αυτή που είναι. Όπως καταλαβαίνετε, περισσότερο φαίνεται σαν ένα πράγμα για το τίποτα. Δηλαδή, για το τίποτα βγήκε μια απόφαση η οποία καταστρέφει. Μιλάμε για 220 εκατομμύρια, έτσι. Ναι, είναι τεράστιο και το ποσό. Είναι και πολύ μεγάλη ζημιά στην οικονομία. Οι εξαγωγές της Καλαμών στην Ελλάδα έχουν αξία 220 εκατομμυρίων ευρώ. Λοιπόν, έχουν απάνω σε αυτό το ποσό και απάνω σε αυτή την παραγωγή έχουν στηριχθεί ένα σωρό οικογένειες παραγωγή αυτής της ποικιλίας. Έχουν εργοστάσια φτιάξει πρώτη. Και όλοι οι άλλοι που είναι κοντά σε όλα αυτά σε όλη αυτή την παραγωγή. Λοιπόν, είναι θέμα που πρέπει το Υπουργείο να το δει. Ήδη έχει ευαισθητοποιηθεί, ξέρουμε, το Υπουργείο και ψάχνει να βρει την κατάλληλη λύση ώστε πάλι να ξαναφτάσουμε σε μια ομαλότητα γρήγορα όμως. Γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια. Κάτι τελευταίο. Τι χρονιά προβλέπετε φέτος για την ελιά? Είχαμε προβλήματα με την ακαρπία τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος ποια είναι τα μηνύματα που έχετε? Φέτος πρέπει να έχουμε μια παραγωγή ρεκόρ από ό,τι δείχνουν μέχρι στιγμής πώς λένε, η κατάσταση των δέντρων, όπως είναι αυτή τη στιγμή.
Και οφείλεται στον καλό χειμώνα που είχαμε, που πέρασε. Ναι. Ο χειμώνας που πέρασε τώρα, σε αυτό οφείλεται η υπόθεση αυτή. Βέβαια, έχουμε και κάποιες περιοχές εδώ στη Φριότητα που τις έκαψε τις ελιές. Είχαμε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά ευτυχώς είναι λίγες οι περιοχές αυτές. Κοιτάξτε, αυτοί είναι θύλακες. Φέτος δεν είναι μόνο για τις ελιές, είναι για όλα τα καρποφόρα δέντρα. Όλα τα καρποφόρα δέντρα είχαν μεγάλες παραγωγές. Τώρα υπάρχουν και κάποιοι θύλακες που είχαν παγοπληξία ή και κάποιοι θύλακες που έχουμε ακόμα με τα χαλάζια. Ναι. Τώρα μετάλλο. Ακόμα αυτά είναι, δεν τα ξέρουμε πώς θα τελειώσουν αυτά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή πάντως η παραγωγή φαίνεται ρεκόρ. Μακάρι να πάνε όλα καλά και θα επανέλθουμε να δούμε τη συνέχεια του θέματος τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση απόψε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Γεια σας.